άνθρωποι εδώ είναι ντόπιοι. Είναι ρουμπιώτες. Βλέπεις ότι τους λένε ρουμπιώτες, δηλαδή Ρωμιούς. Είναι Έλληνες. Το λέει ο Εζέ, ήρθε και του βρήκε γιατί του έφτιαχνε το 19ο αιώνα ο Γάλλος και λέει τι ωραία ελληνικά και τι ωραίες ελληνικές κατατομές, παρά τα φτωχατσουρούχα και όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Αυτοί λοιπόν κρατούν κάτι που είναι παράδοση ψυχής. Είναι της γιαγιάς τους, είναι του παππού τους, είναι και λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά το φέρνουν. Το φέρνουν να συναντήσει κάτι άλλο παλιό. Παραμύθι, αυτό το ωραίο, γοητευτικό και ηρωικό συνάμα παραμύθι που θέλει το Μεγαλέξανδρο να έχει σχέση με τις γυναίκες του Ρουμπλουκιού συνεχίζεται για 2334 χρόνια. Ζωντανό. Εδώ, μέσα στο ανάκτορο των εγών. Στο ανάκτορο του Φιλίππου και του Αλέξανδρου. Παραμύθι θέλει τις γυναίκες του Ρουμπλουκιού με τη δυναμικότητά τους κάποια στιγμή όταν πολεμούσε ο Αλέξανδρος εδώ στο κάμπο μέσα με τους εχθρούς και κάποια στιγμή χάνανε τη μάχη. Θέλει λοιπόν τις γυναίκες να παίρνουν τα όπλα και να κυνηγάνε τον εχθρό. Και τότε ο Αλέξανδρος βλέποντας την γενναιότητα εικόνα έκαμε μια μεγάλη σύναξη του στρατού και είπε στους άνδρες, βγάλτε τις περικεφαλές να τις φοράνε από τώρα και πέρα οι γυναίκες. Και εσείς γυναίκες δώστε τα κίτρινα μαντίλια που φοράτε στα κεφάλια σας στους άνδρες. Αυτό λοιπόν το ωραίο λαϊκό παραμύθι συνεχίζεται τόσους και τόσους αιώνες. We'll be right back.
Αυτή θεωρεί είσοδο των γυναικών με τα κάνιστρα στα χέρια, με τα κατσούλια, με τα χρυσά, με τα φλουριά, με τα χρυσά γυλαίκα, με τους αγιάδες, με τα πνιστά ζωνάρια, να ανεβαίνουν έτσι επάνω στο ανάκτορο. Ήταν πολύ συγκινητικό και η μουσική είναι πολύ συγκινητική που ακούγεται. Τα κορίτσια και τα αγόρια που γίνανε πήραν τη θέση των πεσμένων κιώνων και χορεύαν εκεί, δίπλα από το περιστήλιο, σαν ανικίονες. Και το μπάσιμο ήταν δοξαστικό πολύ. Και όσο κατάλαβα και οι ίδιοι πολύ συγκινήθηκαν με αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Κατσούλια, πώς τα πήρανε, πώς λένε οι άνθρωποι εδώ, πώς τα πήρανε. Και θυμόμουν μια ωραία ιστορία που λέει ο Πολυένος, ένας αρχαίος συγγραφέας, παλιός κλασικός, λέει για έναν βασιλιά Μακεδόνα πριν τον Αλέξανδρο τον Αργαίο, που τον ταλαιπωρούσε ένα θρακικό φίλο, η Ταβλάντη και ο βασιλιάς Τσογάλα, μπρος και δεν είχε αρκετό στρατό. Οπότε τι να κάνει αυτός, είπε στα κορίτσια που ήταν μανάδες, στο βουνό γιορτάζανε το Διόνυσο επάνω στην Ερεβία, τους είπε να κατεβούν από το βουνό, όπως ήταν με τους θύρσους αυτές έτσι ξαναμένες και αναμαλιασμένες, για να τις δει από μακριά ο εχθρός να νομίσει ότι είναι στρατός. Και όντως λέει τα κορίτσια κατέβηκαν και αυτές φόραγαν στεφάνια και τα πρόσωπά τους σκεζόταν από τα στεφάνια και κράδαιναν τους θύρσους, οπότε από μακριά φανόταν σκούρα πρόσωπα και κάτι σαν κοντάρια. Και η Ταβλάντη και ο Γάλαυρος που είδε ότι κατεβαίνει ο στρατός αυτός των γυναικών, νόμισε ότι έρχονται νικητές και άλλος μακεδονικός στρατός, πέταξε τα όπλα και το βάλαν στα πόδια. Και έτσι λέει νίκησε ο Αργαίος τον Γάλαυρο και από τότε τις μακεδόνισες τις μενάδες, που μέχρι τότε τις λέγανε κλωδόνες από τα κλαδιά, τις ονομάσανε μημαλώνες, γιατί νικήθηκαν τους άντρες. Σε σχέση με τον Παρθενώνα, πόσο πιο μεγάλο είναι το ανάκτορο? Είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από τον Παρθενώνα. Γιατί ο Παρθενώνας είναι το ύψιστο της ελληνικής ναοδομίας. Έτσι. Είναι ο ωραιότερος ναός, ωραιότερος σε κάθε άποψη. Και είναι και η έκφραση της δημοκρατίας. Στην απόλυτη μορφή της, Αθήνα, Χρυσός Αιώνας, Περικλής βέβαια. Εγείχνε το λόγο μεν δημοκρατία, έργο δε ή του πρώτου ανδρός αρχή, όπως λέει και ο Θουκυδίδης. Εδώ έχουμε το επόμενο βήμα. Εδώ είναι η υπεφωτισμένη δεσποτεία, στην πλατωνική έννοια. Ο επίλεκτος
ο επίλεκτος, γιατί μορφώθηκε να γίνει επίλεκτος, και οι επίλεκτοι που τον περιβάλλουν. Έτσι, τι κάνει αυτός? Αντιστρέφει την ιδέα του ναού. Βγάζει το πτερό που περιβάλλει το ναό, γίνεται εδώ περιστήλιο. Και όταν μπαίνεις, ουσιαστικά μπαίνεις από μια πολύ εντυπωσιακή πρόσωψη διόρροφη, με στοές που έχουν και ονοστοιχεία πάνω και κάτω, μια μορφή αρχιτεκτονική που νομίζαμε ότι είναι ελληνιστική, και πάλι εδώ έχουμε το αρχικό μοντέλο, να το πω, το αρχέτυπο της. Μπαίνεις λοιπόν από αυτή την εντυπωσιακή πρόσωψη που σε πάει σε ιερό και βρίσκεσαι σε έναν υπαίθριο χώρο, στην αυλή. Αυτή η αυλή είναι το περιστήλιο, το απόλυτα οργανωμένο γεωμετρικά με λόγο, και είναι ο χώρος, είναι δυο στρέμματα, δηλαδή μπορούν να κάτσουν 3.500 άνθρωποι, όπου συναθρίζονται οι εκλεκτοί. Πόσα χρόνια οι εκλεκτοί συναθρίζονται σε αυτό το περιστήλιο, σε αυτό το χώρο? Πολύ λίγο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό ξεκινάει να χτίζεται μόλις ο Φίλιππος κάθεται καλά στα πόδια του, κάπου στο 350. Ναι. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο καταφέρνει να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 14 χρόνια, θα σας πω αμέσως γιατί το ξέρουμε αυτό, μόνο γιατί υπάρχει μια πολύ ισχυρή εξουσία και υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Να σας πω ότι έχουμε υπολογίσει ότι τουλάχιστον 20 λατομεία είναι ανοιχτά στο Βέρμιο, 12 έως 18 χιλιόμετρα από εδώ, και κουβαλάνε πέτρα για να χτιστεί το μνημείο. Και ξέρουμε ότι έχει τελειώσει σε 14 χρόνια τουλάχιστον, γιατί ξέρουμε ότι το 336, που ο Φίλιππος κάνει αυτή τη μεγάλη γιορτή, που είναι και η μοιραία για αυτόν, αφού δολοφονείται, στο θέατρο ακριβώς εδώ δίπλα, αυτό το μνημείο είναι έτοιμο. Thank you.
τι είναι αυτό? Καταρχάς, πάνω σε αυτό κτίζεται όλο το κεφαλοδέσι. Είναι το κατσούλι, το λεγόμενο. Από όπου παίρνει και το όνομα. Συνηθίζανε μέσα στο κατσούλι να βάζουν ένα κομμάτι ψωμί. Και το φουσκώνει, τι είναι αυτό που το είπε? Μαλλί είναι. Μαλλί, γιατί αυτή ήταν η πρώτη του ύλη. Μέσα λοιπόν στο μαλλί αυτό βάζανε ένα κομμάτι από διαβασμένο ψωμί. Είναι το κέντρο της δουλειάς. Είναι το κέντρο της προσφοράς, ακριβώς, ναι. Βάζαν ψωμί μέσα, γιατί το ψωμί, όπως το ζυμάρι σμίγει την οικογένεια και ταυτόχρονα θρέφει την οικογένεια, με αυτόν τον τρόπο έπρεπε λοιπόν να το κρατήσουν ως φυλαχτό. Ναι, ο κατεξοχήν κάτοχος των μυστικών της διατροφής είναι η γυναίκα. Ακριβώς. Εγώ φαντάζομαι τώρα ότι αυτό το πράγμα υπάρχει κάτι παρόμοιο, κάτι ανάλογο και με κάνει να καταλαβαίνω και πώς λειτουργούν αυτές οι προϊστορικές εισαγωγικά παραμάνες του νεκροταφείου των εγών εδώ εντοπιότητα, γύρω-γύρω στο κεφάλι τι κάνουν. Και στο κεφαλοδέσι και στο κατσούλι έχουν δεκάδες από αυτές. Που, θα λέμε κομποβέλωνε ή κουκοδωτές καρφίτσες. Ακριβώς. Που είναι, με διάφορα χρώματα πάνω. Που είναι για μας εντελώς έξω της αντίληψής μας, γιατί καταλαβαίνεις, δεν βλέπουμε ούτε καν κόκαλα, βλέπουμε μόνο τα μετάλλινα αντικείμενα στον τάφο, τα πανιά έχουν χαθεί, έχουν διαλυθεί, δεν έχουμε καθόλου παραστάσεις από αυτά τα πράγματα. Πώς να το φανταστούμε και να το κατανοήσουμε? Πρέπει να τρέξουμε σε εθνολογικό παράλληλο. Ωστόσο, όπως υπάρχει μια πληθώρα από αυτές τις βελόνες. Ε? Υπάρχει, ναι. Στους πλούσιους τάφους είναι 5-6, ας πούμε, ξέμπαρκες. Γιατί τις πόρπες τις βλέπεις, είναι στους ώμους, κάτι κάνουν. Αλλά ξαφνικά βλέπεις γύρω-γύρω στο κεφάλι μικρές-μικρές παραμανίτσες, διαφορετικές και ασύμμετρες. Και λες, τι κάνανε αυτές εδώ, και είναι ένα θέμα. Φορεσιά. Δηλαδή τη βλέπαν ουσιαστικά σαν μια αρματοσιά, δηλαδή αρματώνονταν. Έτσι είναι, ό,τι για τους άντρες τα όπλα, για τις γυναίκες τα στολίδια. Ναι. Φοράνε την περιουσία τους με έναν τρόπο επάνω. Και οι αρχαίες, και τις αρχαίες είναι αυτό. Ας πούμε στις Αιγές, οι γυναίκες του 8ου αιώνα, του 7ου αιώνα, φοράνε κάτι βραχιόλια με το ζυμπάθιο, πάρα πολύ βαριά. Φοράνε πόρπες, κιλά μιλάμε, χαλκό. Αυτό είναι περιουσία. Ουσιαστικά φοράνε τόσο πολύ χαλκό επάνω τους όπως είναι δε, είναι η περιουσία τους. Συνήθεια η οποία βέβαια υπάρχει και στις γυναίκες του Ρομπλοκιού. Διότι σε πολλές γυναίκες, για παράδειγμα, φορούσαν δύο μαγλικοτάρια. Τα μαγλικοτάρια είναι αυτό το ένδυμα, το κόσμημα εδώ. Φορούσαν δηλαδή ένα από εδώ και ένα από την πίσω μεριά και ένα από εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά οι πλούσιες και οι εύπορες φορούσαν δύο μαγλικοτάρια. Το μαγλικοτάρι ήταν το κατεξοχήν γαμήλιο κόσμημα και χαρακτηριστικό των γυναικών. Και αυτό βέβαια, όπως πιστεύω και στην αρχαιότητα και θέλω να το επιβεβαιώσεις αυτό, αν είναι έτσι, και οι αλυσίδες ακόμη που είχε και οι πέτρες ακόμη, δηλαδή ο αριθμός των αλυσίδων εδώ έχουν νόημα. We'll be right back.
Είναι βέβαια εκπληκτικός ο τρόπος και η ομοιότητα της περικεφαλαίας του κατσουλιού, του λεγόμενου κατσουλιού των γυναικών εδώ του Ρουμπλουκιού, με αυτή την αρχαιοελληνική, η οποία δεν ήταν βέβαια μόνο του Μεγαλέξανδρου, ήταν ευρύτερη του ελλαδικού χώρου, έτσι δεν είναι το συγκεκριμένο και η περικεφαλαία. Αλλά ο τρόπος αυτός, δηλαδή η κατασκευή όλη, προσομοιάζει τόσο πολύ που... Και ναι και όχι θα έλεγα. Η περικεφαλαία που αναφέρεις εσύ στα θετική είναι ένα κατασκεύασμα από χαλκό. Είναι μια σπιθαχάκι δηλαδή. Και έχει το λοφείο για να προσδώσει κύρος και μεγαλοπρέπεια και το λεοντοειδές στον πολεμιστή. Και γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό να τους φυλάει το κεφάλι από χτυπήματα δωράτων κλπ. Το κράνος δεν είναι συστατικό ταυτότητας του πολεμιστή. Είναι μόνο ένα αμυντικό όπλο. Γιατί με τις ρουμπλουκιώτισες εμένα μου έχει κάνει κατάπληξη που δεν το ήξερα και τώρα το έμαθα, ότι το φοράνε συνέχεια. Δηλαδή από τη στιγμή που αξιωθούν να αρματωθούν στο γάμο τους για πρώτη φορά, με το που θα γίνουν νύφες, που είναι η ουσιοδέστερη στιγμή της ζωής μιας γυναίκας, έτσι, η στιγμή που βασιλεύει αυτή, αρματώνεται, ντύνεται βασίλισσα του σπιτιού της και της οικογένειάς της, από εκεί γεννά το φοράει συνέχεια. Και απλώς του κατεβάζει τα πολλά καθώς γερνάει. Αλλά είναι ένα πράγμα που το έχει συνέχεια στο κεφάλι της, κοιμάται με αυτό, τρώει με αυτό, δουλεύει με αυτό, γεννάει όλη τα παιδιά της με αυτό, αν και καταλαβαίνω το Σάββατο, σωστά. Τα βγάζει για να τα ανανεώσει πάλι και βέβαια να λουστεί. Δηλαδή μου θυμίζει λίγο τον καλογερικό σκούφο, που επίσης οι καλόγριες το φορούν συνέχεια. Γιατί συμβολίζει κάτι, είναι η σύνδεσή του, είναι το τάμα τους, είναι αυτό. Έτσι. Και για αυτές είναι το ίδιο. Οπότε αυτό το πράγμα εμένα με κάνει να σκεφτώ ότι είναι πραγματικά πολύ παλιό κομμάτι της φορεσιάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι του 19ου αιώνα και καλά θέλουμε να πούμε ότι είμαστε Ελληνίδες, Μακεδόνισσες, Μεγαλέξανδρος. Τα σκουλαρίκια, τα τσουράκια, ναι, τα λεγόμενα. Μιλάμε για την ντόπια, την φορεσιά των γυναικών των εγών, όχι την ελληνιστική κοινή που όλες οι Ελληνίδες φοράνε χιτόνα, πέπλο και παρόμοια κοσμήματα, σκουλαρικά και αγωνσά και τέτοια. Πιο παλιά, 8ος αιώνας, 7ος αιώνας, η πρώτη εποχή της Ιδίου που το λέμε στα αρχαιολογικά ελληνικά. Λοιπόν, εκεί φοράνε δύο στρογγυλά κουμπιά χάλκινα, μέσα από τα οποία κρέμονται πολλές και ως εδώ καμιά φορά. Μπούκλες από χαλκό. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και έχουμε τη γυναίκα του Αμύντα του πρώτου, τη λεγόμενη Δέσποινα των Εγών, τη λέμε έτσι εμείς συμβατικά, που τα φοράει χρυσά αυτά. Και πέρναγαν γύρω από το κεφάλι και πέφτανε σαν χρυσές μπούκλες. Αυτό λοιπόν το σύστημα, το οποίο φυσικά εμείς το βρίσκουμε μέσα στο χώμα και χωρίς ύφασμα, αφού έχει διαλυθεί, δεν μπορεί να ήταν στα αυτιά τους, είναι δεν θα έμενε. Αυτό δεν σκιζότανε. Ακριβώς. Όπως βλέπεις εδώ, αυτό είναι το σκαλομάγκορο και αυτά είναι τα τσουράκια, τα λεγόμενα σκουλαρίκια. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχουν δύο κρεμάσματα. Ναι, και εδώ το ρίχνετε πίσω από την πλάτη, καλά, οι αρχαίες το ρίχνανε μπροστά. We'll be right back.
τώρα στο ανάκτορο τα κορίτσια που ντύθηκαν και ένα κανονικό κορτσάκι όμορφο, αλλά ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε κάτι σπουδαίο, πήρε μία έγκλη, άλλο πράγμα δηλαδή. Ξαφνικά δροσερή, τρυφερή, χαριτωμένη μια κοπελίτσα πως ήταν 15 χρονών. Ξαφνικά με το κατσούλι έγινε γυναίκα περιοποίηση, έγινε άλλο πράγμα. Τελικά αυτές οι χωρισιές έχουν μία φοβερή αυτάρκεια και μία μαγεία από μόνες τους.
πες μου κάτι, πώς αισθανόταν αυτές για το αυτόν τον πολύπλοκο κεφαλόδεσμο για το κατσούλι τους, το θέλανε? Μα εδώ έχουμε μια νέα λυσιστράτη που ξαφνικά στην περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα έχει δημιουργηθεί στα Παλατίτσια. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή, το 1905-1906 ένας από τους καπετανέους του Μακεδονικού Αγώνα από τη Μάνη, ο καπετάν Ματαπάς, αναγνωστάκος ήταν το όνομά του, κάποια στιγμή όταν ήρθε εδώ και είδε ότι οι γυναίκες είναι με τις περικεφαλές και με τα κατσούλια στο κεφάλι και τις φούρνες κλπ. Ναι, ο Μανιάτης. Του φάνηκε περίεργο. Του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί διαπίστωσε, λέει, ότι υπήρχαν ζωήφια στα κεφάλια των γυναικών. Πράγμα το οποίο καθόλου παράξενο. Ναι, ναι, με τόσο μαλλί και τόσο. Με τόσο μαλλί και κρατώντας συνέχεια τη συνέχεια. Και κάποια στιγμή μάζεψε τους άντρες και τους είπε ότι πρέπει να πείτε στις γυναίκες σας να βγάλουν αυτά και να πλένονται και να βάλουν κάποια απλά μαντιλάκια όπως φοράνε σε όλη την Ελλάδα. Και πράγματι κάποιοι καπετάνεροι που ήταν στη συνοδεία του εκεί πήγαν και είπαν στις γυναίκες τους ότι πρέπει, είπε ο καπετάνου Ματαπάς, να βγάλετε τα κατσούλια και τις φούντες. Ξεσηκώθηκαν τόσο πολύ και επαναστάτησαν τόσο πολύ και αντέδρασαν με έναν εξαιρετικά δυναμικό τρόπο. Μαζεύτηκαν αρκετές από αυτές στα Παλατίτσια, όπου η έδρα και η καθέδρα του βασιλείου των Εγών. Ναι, ναι, από το δικό μου το παλιό. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εκεί στα Παλατίτσια ήταν και ο καπετάν Ματαπάσα, και ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει στις γυναίκες ότι πρέπει να τα βγάλετε αυτά, γιατί θα πάρετε μολύνσεις, αρρώστιες, ελονοσίες κλπ. Ο Βάλτος κάτω οργίες δεν μετακούν πια στα Γιάννητσα. Και του είπανε, άξε καπετάνι, κεφάλι πέφτει, κατσούλι δεν πέφτει. Και έχει μείνει ιστορική αυτή η φράση. Και το άλλο που βλέπω εδώ στη φορεστιά αυτή και μου κάνει εντύπωση είναι το μαχαιράκι της. Χαρακτηριστικό. Λοιπόν, στην αρχαιότητα λέμε ότι στους τάφους των γυναικών δεν βρίσκουμε όπλα. Βασικός κανόνας. Τώρα, στα Πιέρια, όταν σκάβαμε πάνω στη Σφικιά, εκεί στο αρχαϊκό νεκροταφείο έκτος αιώνας, οι κυράδες που φοράνε και τα φοβερά βραχιόλια στα πόδια, αυτές και χρυμπάρια στο λαιμό, ξαφνικά στη μέση τους βρίσκαμε 2-3 μαχαιράκια.
στις σπουδαίες, ας πούμε, τις πλούσιες. Δύο-τρία μαχαιράκια είναι πάρα πολύ περίεργο σε τάφο γυναικείο και κρέμονταν. Προφανώς είχαν μια ζώνη και τώρα το βλέπω εδώ και είναι καταπληκτικό, είναι το ίδιο πράγμα. Από τη ζώνη κρέμονταν τα μαχαίρια τους. Θα πρέπει να πει κανείς ότι, ναι, βεβαίως, και μάλιστα με πολύ εμφανή τρόπο, διότι η καδένα αυτή, η οποία είναι από Σαββάτη βέβαια, ίσως να είναι 18ος αιώνας, δεν ξέρω ποιας εποχής, η κατάληξη όλου αυτού του κοσμήματος είναι ο Σουγιάς, που όπως βλέπουμε εδώ, ουσιαστικά είναι λεπίδα, αλλά αυτή η λεπίδα είναι ένα πουλί. Είναι μια περιστέρα. Ναι, είναι ακόμη πιο εκλεπτισμένο. Ξέρεις τι κάνανε με το Σουγιά, έχεις ιδέα? Όχι. Εγώ φαντάζομαι ένα πράγμα βασικό που κάνουν οι αρχαίες γυναίκες, ας πούμε οι γυναίκες που ξέρουν κάτι παραπάνω από τον κοινό άνθρωπο, και αυτές εκεί που οι νεκρές για τις οποίες μιλώ είναι πιο σπουδαίες από τις υπόλοιπες, φαίνονται από όλο το στολισμό τους και τα συμπαρομαρτούντα τους. Αυτές λοιπόν μπορεί να είναι φαρμακεύτριες, δηλαδή να είναι γυναίκες που ξέρουν ποιο βοτάνι κάνει τι, ποιο μανιτάρι κάνει τι, δηλαδή είναι μάγισσες με έναν τρόπο. Εάν από κάποιο σημείο ο Φίλιππος ψηλά εκεί από τα Πιέρια μας έβλεπε που έχουμε στήσει αυτό εδώ το πανηγύρι, το λαμπρό πανηγύρι, πώς θα νιώθε άραγε? Θα χαιρότανε. Εγώ πιστεύω ότι κάθε φορά που μπαίνει κόσμος και να το πω ψυχαγωγείται με την πραγματική έννοια του όρου στους αρχαιολογικούς χώρους, χαίρεται η ψυχή των αρχαίων. Αλλιώς δεν θα είχαμε κανένα δίκιο να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Ούτε τους τάφους να ανοίγουμε, ούτε τα πράγματα να παίρνουμε. Η μόνη νομιμοποίηση της κάθε μας ενέργειας, των αρχαιολόγων και όλων των υπόλοιπων που είναι γύρω και πίσω από μας, είναι ότι τους δίνουμε μήνυμα. Thank you.
Οι αρχαίοι διψούν μνήμη. Πάλι στον αγαπημένο μου Πλάτωνα και τους μυστικούς αρχαίους. Μύστες τους αρχαίους θα πάω. Ξέρεις τα, όταν πεθαίνει ένας μύστης, συχνά στον τάφο του βάζουν ένα χρυσό έλασμα και του λένε τι να κάνει για να μην χαθεί στον κάτω κόσμο. Οδηγίες. Οδηγίες για τους αυτούς που ξέρουν, που έχουν κάνει τα δέοντα σε αυτή τη ζωή και μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή σε μια άλλη διάσταση. Έχουν βρεθεί εδώ τέτοια ελάσματα. Έχουμε ένα από τη Νεκρόπολη, ένα χρυσό φυλαράκι. Προϊστορικό. Κλασικό της εποχής του Φιλίππου. Μια κοπέλα χαιρετάει την Περσεφόνη. Τι λέει. Περσεφόνη χέριν. Δηλαδή, εγώ είμαι δικιά σου. Μπορώ να σε χαιρετήσω, να σου μιλήσω κατευθείαν. Ψεφώνει είναι η δέσποινα του κάτω κόσμου. Έτσι, Φιλίστη είναι το όνομα της κοπέλας. Να τα λέμε, να τις θυμόμαστε κι αυτές. Αυτοί λοιπόν θέλουν μνήμη. Έχω γράψει ότι ο αρχαιολόγος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το έλογο διάμεσο, έτσι ο go between. Αυτός που περνάει από τη ζωή και πάει στο θάνατο και έχει υποχρέωση να γεμίσει με λόγο τη σιωπή των ελπίων. Πόσο πιο ωραίος λόγος είναι αυτή η μουσική και αυτός ο χορός που έρχονται από την ίδια ρίζα. Κάθε φορά λοιπόν που μπορούμε να έρχονται οι άνθρωποι που λίγο ως πολύ αυτά τους ανήκουν και να σμίγουν μέσα από την παράδοση, είτε με χορό, είτε με τραγούδι, είτε και με άλλες δράσεις. Με τα αρχαία νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κανείς. Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αιώνες που υπάρχουν ανάμεσα στην κυρά των αιγών και στη σημερινή ρουμπλουκιώτισσα που φοράει το σαγιά, το κοντόσι, το χρυσό ζωνάρι, το χρυσό τσέμπερο, το κατσούλι, τις φούντες. Διαφυρώνονται απολύτως, αλλά όχι με μια απλή γραμμική τυπολογική προσέγγιση του τύπου «Έχω εδώ ένα ανθέμιο και ξαναέχω το ανθέμιο πάνω στο κατσούλι της». Αλλά είναι, ο τρόπος είναι η εσωτερική συνέχεια, η συνέχεια της δομής, η συνέχεια της ίδιας ανάγκης που παράγει ανάλογα πράγματα, η συνέχεια του παραδοσιακού ανθρώπου, του παραδοσιακού σκέπτεστε, το οποίο στην πραγματικότητα ασπάει εδώ μόλις τη δεκαετία του 50. Και αυτό έτσι, αν. Έτσι. Μέχρις εκεί οι άνθρωποι ζουν με τον ίδιο τρόπο. Γεφυρώνονται μέσα από την περήφανη στάση αυτής της γυναίκας εδώ, η οποία παίρνει έναν τρόπο την τύχη της στα χέρια της, με το μαχαίρι στη μέση. Είναι σπουδαία αυτή, λειτουργεί κοινωνικά. Λειτουργεί πολύ περισσότερο από μια γυναίκα του γυναικονίτη.